Τον 16ο αιώνα, ο Μαρτίνος Λούθυρος ξεκίνησε, θα μπορούσαμε να πούμε αυτός, ξεκίνησε την θρησκευτική μεταρρύθμιση και αυτή εξαπλώθηκε σε πολλά μέρη της Ευρώπης, Γερμανία, Σκανδιναβία, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία, Αγγλία. Αυτό που θέλω να δω σήμερα είναι με την Ελλάδα τι έγινε. Τι έγινε με την θρησκευτική μεταρρύθμιση όσον αφορά την Ελλάδα και την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Επειδή νομίζω πολλές φορές για τους Έλληνες ειδικά, η μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα δεν έχει κάποια σχέση με εμάς. Αυτό είναι κάτι που έγινε στη Δύση. Αυτό είναι κάτι που έγινε που κάποιοι διαμαρτυρηθήκανε κατά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Εμείς από εδώ πέρα είμαστε κάτι άλλο. Ο μέσος Έλληνας δεν γνωρίζει τίποτα για τη θρησκευτική μεταρρύθμιση, για τον Μαρτίνο Λούθυρο ή κάτι τέτοιο. Οπότε θέλω να κάνουμε ένα ιστορικό μάθημα σήμερα και θέλω να σας δώσω τρεις ιστορίες από τον 16ο και 17ο αιώνα σχετικά με τη σχέση των μεταρρυθμιστών και των Ορθοδόξων. Οπότε θα πάμε πίσω στο 16ο αιώνα, τον ίδιο αιώνα που ξεκίνησε η θρησκευτική μεταρρύθμιση. Είναι μερικές δεκαετίες αργότερα, όπου μια ομάδα Λουθυρανών στη Γερμανία, στο Τίμπιγκεν, μπορεί να το ήταν πολύ καταστροφή αυτό, αλλά είναι μια πόλη στη Γερμανία, στο Τίμπιγκεν της Γερμανίας, και ένας κύριος το λέγανε Jacob Andrea, αυτός και μια άλλη ομάδα Λουθυρανών, θεολόγων, έστειλαν μια επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Οπότε το πρώτο όνομα που θέλω να δούμε εδώ πέρα είναι Ιερεμίας ο δεύτερος, Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Όπως ξέρουμε, η Ορθόδοξη, σε αντίθεση με τους Καθολικούς, οι Καθολικοί έχουν τον Πάπα, ο οποίος είναι η κεφαλή ολόκληρης Εκκλησίας. Οι Ορθόδοξοι δεν έχουν αυτό το πράγμα, όπου λένε ότι ένας είναι η κεφαλή όλων. Υπάρχει αυτό το ότι είναι η σάξη, οι αρχιεπίσκοποι και οι πατριάρχες. Ωστόσο, πρώτος μεταξύ ίσων θεωρείται ο αρχιεπίσκοπος και πατριάρχης των Ιεροσόλυμων. Συγγνώμη αν τον μπερδεύω, επειδή θα μιλήσουμε για τα Ιεροσόλυμα. Πρώτος μεταξύ ίσων θεωρείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Οπότε, στο 16ο αιώνα έχουμε τον Ιερεμία το δεύτερο. Οπότε, αν και δεν είναι, θεωρητικά δεν είναι ο νούμερο ένα, αλλά στην πράξη είναι ο νούμερο ένα. Πάνω από όλη την Ορθοδοξία. Οπότε, οι Λουθυρανοί λοιπόν στέλνουν μια επιστολή στον Ιερεμία και θέλουν να κάνουν διάλογο μαζί με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλουν να δουν τι σόη σχέση μπορούν να έχουν με την Ορθοδοξία. Αφού και οι δύο, κατά κάποιο τρόπο, θεωρούνται είτε αιρετικοί, είτε τουλάχιστον σχισματικοί από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία. Οπότε λέει να δούμε τι σχέση μπορούμε να έχουμε. Τώρα, στην επιστολή τους, στην πρώτη τους επιστολή, οι Λουθυρανοί είναι υπερβολικά ευγενική. Μιλάνε με τα πιο όμορφα λόγια και μιλάνε προς τους Ορθόδοξους σαν να τους θεωρούμε αδέλφια. Στην αρχή της επιστολής γράφουν το εξής οι Λουθυρανοί προς τον Ιερεμία. Αν ο ελεήμονας ουράνιος πατέρας, μέσω του αγαπητού του Υιού, του μοναδικού σωτήρα όλων μας, μας κατευθύνει και από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε ακόμη και αν είμαστε χωρισμένοι όσον αφορά τους τόπους όπου ζούμε, να έρθουμε κοντά ο ένας στον άλλον και να συμφωνήσουμε για τη σωστή διδασκαλία και οι πόλεις της Κωνσταντινούπολης και του Τίμπιγκεν να συνδεθούν μεταξύ τους με τον δεσμό της χριστιανικής πίστης και αγάπης. Και δεν υπάρχει κάτι που να επιθυμούμε περισσότερο. Θέλουμε να είμαστε ενωμένοι με τη χριστιανική αλήθεια. Μαζί με αυτή την επιστολή στείλανε και μια ομολογία πίστεως, μια λουθυρανική ομολογία πίστεως στον Πατριάρχη, για να
δει και αυτός τι πιστεύουν. Ο Ιερεμίας απάντησε με μια πολύ μικρή επιστολή. Πολύ μικρή επιστολή, όπου ήταν μεν ευγενικός, αλλά υπάρχει ένας αέρας... Πώς να το εκφράσω. Να σας διαβάσω την εισαγωγή της επιστολής του, να δείτε λίγο τι θέλω να πω. Αυτός απαντάει και τους λέει: «Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί και σοφοί Γερμανοί και πνευματική γη του ταπεινού μου εαυτού, ιδού τα πολυαναμενόμενα γράμματα από εμάς, τα οποία από τα βάθη της καρδιάς σας ζητήσατε, ολοκληρώθηκαν και σας αποστέλλονται με αγάπη και εισάξια πνευματική χαρά και με την ευτυχία ενός πατέρα προς τα παιδιά του». Οπότε αυτός τους μιλάει ως είναι οικουμενικός πατριάρχης, της οικουμένης, έτσι. Και τους λέει ότι είμαι εδώ πέρα για να σας βοηθήσω. Κι εγώ θέλω να ενωθούμε. Αλλά είναι με έναν αέρα έτσι λίγο... Όχι ότι εμείς είμαστε ίσοι. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Εγώ είμαι ο πατέρας σε αυτή την συζήτηση και εσείς είστε τα παιδιά. Και τους λέει στην ουσία, υπάρχουν κάποια πράγματα θεολογικά που διαφωνούμε, επειδή διάβασα την ομολογία σας και είναι λίγο διαφορετική από αυτά που πιστεύουμε. Συμφωνούμε σε κάποια, αλλά διαφωνούμε σε άλλα. Και αν απλά διορθώσετε τα λάθη σας, είμαστε πάνω από χαρούμενοι και ευχαριστημένοι να σας δεχτούμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι Λουθυρανοί απαντάνε και λένε, δεν είναι αυτό ακριβώς που ψάχναμε. Και εξηγούνε περισσότερο τη θεολογία τους. Στη δεύτερη επιστολή που στέλνει ο Ιερεμίας προς τους Λουθυρανούς, η δεύτερη επιστολή είναι τεράστια. Είναι πολύ μεγάλη και τους εξηγεί βήμα προς βήμα πού είναι λάθος θεολογικά και πού πρέπει να διορθωθούν. Τους λέει, το ξέρω, ότι συμφωνούμε σε διάφορα πράγματα. Συμφωνούμε σε πολλά. Συμφωνούμε στη φύση της Γραφής, ότι η Γραφή είναι θεόπνευστη. Συμφωνούμε στη φύση του Θεού, ότι είναι τριαδικός. Συμφωνούμε στη φύση του Χριστού, ότι είναι θεάνθρωπος. Ωραία. Αλλά έχουμε κάποιες διαφωνίες. Διαφωνούμε ως προς την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Διαφωνούμε ως προς τη δικαίωση δια της πίστεως μόνο. Διαφωνούμε ως προς τις τελετές ή τα μυστήρια, που η Ορθόδοξη Εκκλησία λέει ότι είναι 7, ενώ εσείς λέτε ότι είναι 2. Διαφωνούμε ως προς τις εικόνες, διαφωνούμε ως προς τις προσευχές προς τους Αγίους. Και αυτά είναι πράγματα που τους λέει, αυτά είναι εσείς καινοτομείτε. Μας έχετε παρουσιάσει ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν είναι μέρος της χριστιανικής πίστης. Και άμα τα αλλάξετε αυτά, τότε θα σας δεχτούμε. Οι Λουθυρανοί απαντάνε, είναι ακόμη ευγενικοί, αλλά βλέπουν ότι η συζήτηση μάλλον δεν πηγαίνει όπως τη θέλανε. Λένε οι Λουθυρανοί, επιθυμούμε από τα βάθη της καρδιάς μας να διατηρήσουμε μια ευσεβής ειρήνη με όλους όσους αγαπούν το Ευαγγέλιο του Χριστού, που έχουν τη σωστή ερμηνεία του Χριστού, τον μοναδικό διδάσκαλο που μας μιλάει μέσα από τα λόγια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Δεν καινοτομούμε σε θέματα πίστης. Εμείς δεν έχουμε βγάλει καινούρια πράγματα. Εμείς, του λένε, αυτά που πιστεύουμε είναι πράγματα που τα λέει η Γραφή, είναι πράγματα που τα είπανε οι αρχαίοι πατέρες εκκλησίες, τα είπαν οι αρχαίοι συνόδοι. Δεν καινοτομούμε σε κάτι. Υπονοώντας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυτή που έχει προσθέσει πράγματα. Στην τρίτη και τελευταία επιστολή του Ιερεμία προς τους Γερμανούς, δεν είναι όσο ευγενικός όσο ήταν τις δύο πρώτες φορές. Φαίνεται λίγο εκνευρισμένος. Στην ουσία είναι μικρή η επιστολή. Δεν λέει πολλά. Τους λέει στην ουσία, αν δεν έχετε σκοπό να διορθωθείτε, σταματάμε. Σταματάει η συζήτηση έτσι όπως είμαστε. Σε κάποια φάση φαίνεται λίγο εκνευρισμένος. Τους λέει, όταν μιλάει για τα μυστήρια, λέει στα γρήγορα, τους λέει, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν μόνο δύο τελετές, το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Ενώ όλοι ξέρουμε, εννοείται ότι είναι 7 τα μυστήρια. Και λέτε ότι είστε θεολόγοι. Οπότε δεν είναι και ο πιο φιλικός εκεί προς το τέλος και τους το κόβει
Και κλείνει την τελευταία του επιστολή με αυτά τα λόγια ο Ιερεμίας. Λέει, ζητάμε από εδώ και στο εξής να μην μας προκαλείτε περισσότερη θλίψη, ούτε να μας γράψετε για το ίδιο θέμα. Έτσι παρακαλούμε να μας απελευθερώσετε από αυτές τις έγνοιες. Οπότε, ακολουθώντας την πορεία σας, μην μας γράφετε πια σχετικά με τα δόγματα. Αλλά αν θέλετε να γράψετε, κάντε το μόνο για χάρη της φιλίας. Χαίρετε. Οπότε, τους λέει, δεν συζητάμε πια θεολογία. Τελείωσε, μέχρι εκεί. Αν θέλετε να είμαστε φίλοι, μπορούμε να είμαστε φίλοι. Αλλά αν δεν διορθωθείτε, δεν πρόκειται να έχουμε άλλη σχέση και δεν θέλουμε. Μην μας κουράζετε. Μην μας ενοχλείτε πια σε θέματα δογματικά. Μακάρι να μπορούσα να τελειώσω αυτή την ιστορία με κάτι πιο συγκλονιστικό, αλλά είναι λίγο flat. Όλα τελειώνουν χωρίς να καρποφορήσει τίποτα από αυτή τη συζήτηση. Θέλω να πάμε στην επόμενη ιστορία. Είπα ότι θα σας δώσω τρεις ιστορίες. Αυτή ήταν η πρώτη. Η δεύτερη ιστορία είναι κάτι που συμβαίνει μερικές δεκαετίες αργότερα. Και είμαστε στις αρχές του 17ου αιώνα, στις αρχές των 1600 τόσο, και είμαστε τώρα περίπου 100 χρόνια μετά από τότε που ο Λούθυρος κόλλησε τις 95 θέσεις στην πόρτα του ναού. Και το επόμενο όνομα για το οποίο θα μιλήσουμε είναι, κάποιοι μπορεί να το ξέρετε, Κύριλλος Λούκαρης, ο οποίος επίσης ήταν Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Νούμερο 1, σε όλη την Ορθοδοξία. Όταν ο Κύριλλος ήταν νέος, είχε ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη, είχε σπουδάσει σε πολλά μέρη της Ευρώπης, όπως και στη Γενέβη, όπου είχε μάθει για τη θεολογία του Γάλλου μεταρρυθμιστή του Ιωάννη Καλβίνου. Ήξερε δηλαδή τι δίδασκαν εν μέρη οι προτεσταντικές εκκλησίες. Σε μια επιστολή που έγραψε ο Λούκαρης πριν γίνει Οικουμενικός Πατριάρχης, σε ένα φίλο του, να πω το όνομα για να ξέρουμε σε ποια, είναι μια επιστολή από το 1618 προς ένα φίλο του που το λέγανε Μάρκο Αντώνιο Ντεντομίνης. Αυτός ο Μάρκο Αντώνιο Ντεντομίνης ήταν ρωμαιοκαθολικός αρχιεπίσκοπος, ο οποίος έφυγε από την Καθολική Εκκλησία και έγινε διαμαρτυρόμενος. Και σε αυτή την επιστολή του, ο Λούκαρης του γράφει, υπήρχε μια εποχή όταν ήμασταν πλανεμένοι, πριν καταλάβουμε ποιος ήταν ο αγνότατος Λόγος του Θεού. Και παρόλο που δεν επικοινωνούσαμε με τον Ρωμαίο Ποντίφικα, με τον Πάπα, καταδικάζαμε τη διδασκαλία των αναμορφωμένων εκκλησιών, ως αντίθετη στην πίστη. Με ειλικρίνεια, χωρίς να γνωρίζουμε τι καταδικάζαμε. Αλλά όταν ευχαριστήθηκε ο Ελεήμονας Θεός να μας φωτίσει και να μας δώσει κατανόηση του πρώην σφάλματός μας, αρχίσαμε να αναλογιζόμαστε ποιο ήταν το καθήκον μας. Εκείνο τον καιρό αρχίζουν φήμες σε όλη την Κωνσταντινούπολη και έχουμε γραπτά από και φίλους του Λούκαρη και από εχθρούς του Λούκαρη, οι οποίοι ενημερώνουν άλλους ιερείς, άλλες θεολογικές αρχές και άλλες πολιτικές αρχές, ότι ο Λούκαρης είναι καλβινιστής. Ο Λούκαρης ακολουθάει αναμορφωμένη θεολογία. Και αφού ο Λούκαρης γίνεται πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, φαίνεται σιγά σιγά ότι αυτές οι φήμες ήταν αλήθεια. Και το 1629, όταν ήταν ήδη πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, κυκλοφορεί μία ομολογία πίστεως, που ονομαζόταν ομολογία Κύριλλου Λούκαρη. Και αυτή η ομολογία είχε 18 κεφάλαια, 18 δηλώσεις, θεολογικές δηλώσεις, και στο τέλος υπήρχαν 4 ερωτήσεις, σαν κατηχητικές ερωτήσεις. Και αν δεν ξέρετε και θέλετε να μαντέψετε, ναι, ολόκληρη ομολογία είχε αναμορφωμένη θεολογία. Παραδείγματος χάρη, στο κεφάλαιο 2 της ομολογίας Κύριλλου Λούκαρη, όπου μιλάει για την γραφή,
Λέει το εξής. Η μαρτυρία της Αγίας Γραφής είναι πολύ ανώτερη από αυτή που έχει η Εκκλησία. Επειδή το να διδασκόμαστε από το Πανάγιο Πνεύμα δεν είναι το ίδιο με το να διδασκόμαστε από κάποιον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί από άγνοια να αμαρτήσει, να απατήσει και να απατηθεί. Η Αγία Γραφή όμως ούτε απατά, ούτε απατάται, ούτε υπόκειται στην αμαρτία. Έχει κύρος ακλόνητο και αιώνιο. Αμήν. Οπότε εδώ πέρα μας λέει ότι η Αγία Γραφή είναι ανώτερη από την Εκκλησία σε αυθεντία, σε εξουσία, σε μαρτυρία. Επειδή αυτή δεν μπορεί να ασφάλει, σε αντίθεση με τον άνθρωπο που μπορεί. Στο κεφάλαιο 3 της ομολογίας του, που μιλάει για την εκλογή και τον προορισμό, λέει το εξής. Πιστεύουμε ότι ο Πανάγαθος Θεός εξέλεξε προκαταβολής κόσμου αυτούς που προορίζει για τη δόξα, χωρίς να αποβλέπει στο ελάχιστο στα έργα τους, ούτε σε καμία άλλη αιτία που οδηγεί στην εκλογή αυτή, παρά στη δική του ευδοκία, στο Θείο Έλεος. Οπότε ο Θεός δεν είναι ότι κοιτάει να δει, κάτσε να δούμε ποιος είναι ο σωστός να διαλέξω αυτό να είναι, αλλά επιλέγει σύμφωνα με τη δική του Θεία Βούληση. Στο κεφάλαιο 13 μιλάει για τη δικαίωση δια της πίστεως και λέει το εξής. Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται δια της πίστεως και όχι με τα έργα. Όταν λέμε πίστη, εννοούμε το σχετικό με την πίστη που είναι η δικαιοσύνη του Χριστού, την οποία η πίστη, κάνοντας τη δουλειά του χεριού, την άρπαξε και την έδωσε σε εμάς για τη σωτηρία μας. Τι εννοεί. Εννοεί ότι δεν είναι ότι εγώ γίνομαι δίκαιος από τα δικά μου έργα, αλλά η πίστη είναι αυτή που αρπάζει τη δικαιοσύνη του Θεού, την αγιότητα του Χριστού και εφαρμόζεται σε εμάς, διαμέσω της πίστης και μόνο. Και συνεχίζει και λέει πράγμα το οποίο δηλώνουμε πως είναι για την ενίσχυση και όχι την απόρριψη των έργων. Δεν απορρίπτουμε τα έργα, επειδή αυτή η αλήθεια μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να παραμελούμε τα έργα, τα καλά, γιατί είναι απαραίτητα για την απόδειξη της πίστεως και τη βεβαίωση της κλίσης μας. Οπότε σου λέει, δικαιωνόμαστε διαμέσου της πίστης και μόνο διαμέσου του Χριστού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε καλά έργα, σαφώς πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν είναι αυτά που μας σώζουν. Κάτι τελευταίο από την ομολογία Κύριλου Λούκαρη, στο κεφάλαιο 14, που μιλάει για την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, λέει: πιστεύουμε ότι σε εκείνους που δεν έχουν αναγεννηθεί, η ελεύθερη βούληση είναι νεκρή. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να πράξουν το αγαθό και κάθε τι που κάνουν είναι αμαρτία. Σε αυτούς που έχουν αναγεννηθεί με τη χάρη του Πανάγιου Πνεύματος, η ελεύθερη βούληση έχει ζωοποιηθεί και ενεργεί, όχι όμως χωρίς τη βοήθεια της χάρης. Οπότε ο άνθρωπος, πρέπει πρώτα ο Θεός να δώσει τη χάρη στον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να θελήσει σωστά και να πιστέψει στο Χριστό. Αυτό είναι και το σόλα γκράτια και το σόλα φίντε και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, αυτή η ομολογία πίστεως στο όνομα του Κύριλου Λούκαρη εξαπλώθηκε και στα λατινικά και στα ελληνικά και μέσα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν πατριάρχης εκείνο τον καιρό. Ο Λούκαρης είχε πολλούς εχθρούς. Είχε εχθρούς μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είχε εχθρούς μέσα από την Καθολική Εκκλησία και είχε εχθρούς προφανώς από τους Τούρκους, τους Οθωμανούς, που τότε ήταν η Τουρκοκρατία. Έτσι. Πολλές φορές, άμα κοιτάξετε την ιστορία των πατριαρχών, των Οικουμενικών Πατριαρχών στην Κωνσταντινούπολη, θα δείτε ότι ο Κύριλλος Λούκαρης ήταν πατριάρχης 5 διαφορετικές φορές. Διότι τον καθερούσανε οι εχθροί του, αλλά μετά οι φίλοι του, επειδή είχε και φίλους και στην πολιτική και στην εκκλησία, τον ξαναβάζανε. Και μετά τον ξανακατεβάζανε και μετά τον ξανανεβάζανε. Και μετά τον ξανακατεβάζανε και τον ξαναβάζανε. 5 φορές. Μία από τις φορές που τον καθερέσανε, τη θέση του πήρε ένας κύριος, το λέγανε Αθανάσιος ο Τρίτος, που έγινε αυτός πατριάρχης για κάποιους μήνες, Κωνσταντινούπολεως. Ο Αθανάσιος ο Τρίτος Κωνσταντινουπόλεως είπε σχετικά με τον Λούθυρο, φημίζεται δημοσίως ότι ο Κύριλλος, είπα για τον Λούθυρο, περδεύτηκα εκεί πέρα, τέλος πάντων, για τον Λούκαρη. Φημίζεται δημοσίως ότι ο Κύριλλος, ο Λούκαρης, είναι καλβινιστής και ως εκ τούτου καθαιρέθηκε από το Πατριαρχείο.
Και όντως, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μια επιστολή από τον Κύριλο Λούκαρη προς ένα φίλο του. Αυτός ο φίλος του ήταν Ολλανδός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν Λουθυρανός, νομίζω. Και το λέγανε Antoine Leger. Και το 1634 έγραψε μια επιστολή στον αυτόν τον φίλο του, τον Ολλανδό, ο Λούκαρης, όπου είπε το εξής. Αυτά είναι τα λόγια τώρα του Λούκαρη. Είπε, «Απεχθάνομαι τα σφάλματα των παπιστών και τις δυσιδαιμονίες των Ελλήνων. Εγκρίνω και δέχομαι τη διδασκαλία του εξαιρετικού καθηγητή Ιωάννη Καλβίνου και όσων συμφωνούν μαζί του». Ένα χρόνο αργότερα, έχουμε επίσης μια επιστολή από... Να σας πω ποιος είναι. Ένας κύριος που το λέγανε Ναθαναήλ Κονόπιος. Κονόπιο. Ποιος ήταν ο Ναθαναήλ Κονόπιος? Ήτανε αρχιδιάκονος και ήταν στην ουσία προσωπικός βοηθός του Πατριάρχη, του Κύριλλου του Λούκαρη. Έτσι. Οπότε ήταν φίλος και σαν γραμματέας προσωπικός του Κύριλλου του Λούκαρη. Και ήταν και φίλος του. Και αυτός επίσης έγραψε προς τον Ολλανδό πρέσβη, τον Αντουάν Λεζέρ, το 1636, και του γράφει «Θα μεταφράσω τη βελγική ομολογία στα ελληνικά, καθώς και εκείνη που γράφτηκε από τον λόγιο και σοφό καθηγητή Καλβίνο, και θα σας τη στείλω για εκτύπωση, ώστε ο λαός μας, οι Έλληνες, να μπορεί να μάθει την αλήθεια του Θεού και το πώς πρέπει να πιστεύει, επειδή γνωρίζετε πόσο έχει σκοτιστεί ο νους τους, ο νους του, του λαού». Ο Λούκαρης είχε ανοίξει ένα τυπογραφείο εντωμεταξύ στην Κωνσταντινούπολη, αλλά το είχαν κλείσει οι Τούρκοι, οπότε έπρεπε να στέλνει πράγματα εκτός χώρας σε φίλους του να τα τυπώνουν. Τώρα, τι έγινε με τον κύριο Λούκαρη? Είχε τόσους πολλούς εχθρούς και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και μέσα στην Καθολική Εκκλησία και από τους Οθωμανούς και όλοι ήταν εναντίον του στην ουσία, όπου όταν την καθαιρέσαν τελευταία φορά από το Πατριαρχείο, τον αρπάξανε οι Τούρκοι και με την προσταγή του Σουλτάνου τον σκοτώσανε, τον στραγγαλίσανε και τον πετάξανε το πτώμα του μες θάλασσα. Τώρα, οπότε πέθανε. Τι γίνεται μετά από αυτό? Ο επόμενος πατριάρχης που πήρε τη θέση του, το λέγανε επίσης Κύριλλο, ήταν ο Κύριλλος Κονταρής. Και ο Κύριλλος Κονταρής, που ήταν ο διάδοχος του Λούκαρη, τρεις μήνες μετά το θάνατο του Λούκαρη, κάλεσε μία σύνοδο. Όπου κάλεσε, αφού ο ίδιος ήταν Οικουμενικός Πατριάρχης, κάλεσε και τον Πατριάρχη Αλεξάνδρειας, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ένα σωρό άλλους αρχιεπισκόπους και κάνανε την Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 1638, όπου καταδικάσανε τον Κύριλλο Λούκαρη ως αιρετικό. Σε αυτή τη Σύνοδο δηλώσανε στον Κύριλλο, τον επωνομαζόμενο Λούκαρη, ο οποίος στον τίτλο των άνομων κεφαλαίων του συκοφαντικά ισχυρίζεται ότι η ολόκληρη Ανατολική Εκκλησία του Χριστού φρονεί όπως οι Καλβινιστές. Ανάθεμα! Στον Κύριλλο, τον νέο οικονομάχο και χειρότερο όλων, ανάθεμα! Ελπίζω να ξέρουμε τι σημαίνει ανάθεμα, έτσι. Ανάθεμα είναι όταν καταδικάζουμε κάποιον στην κόλαση. Τελείωσε. Είναι απόλυτα καταδικασμένος από την Ορθόδοξη Εκκλησία. 4 χρόνια αργότερα έγινε άλλη μία σύνοδος, η Σύνοδος Ιασίου το 1642. Αυτό δεν ήταν στην Ελλάδα, αυτό ήταν εκεί που είναι η σημερινή Ρουμανία. Όπου ξανά καταδικάσανε τον Κύριλλο και όλους όσους συμφωνούν μαζί του. Αυτή η Σύνοδος δήλωσε: «Ας καταδικαστούν με αιώνιο ανάθεμα και να αφοριστούν από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον μόνο Θεό, μίας φύσεως, τόσο στην παρούσα ζωή όσο και στην επερχόμενη, και να είναι επικατάρατη και υπό αιώνιας τιμωρίας». Οπότε, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, καταδικάζει τον Κύριλλο Λούκαρη και αυτούς που πιστεύουν τα ίδια με αυτόν. Η τρίτη μου ιστορία δεν είναι εντελώς, σχετίζεται πάρα πολύ με τον Κύριλλο Λούκαρη, αλλά είναι κάτι που έγινε 30 χρόνια αργότερα. 30 χρόνια μετά την Σύνοδο του Ιασίου.
Και θα μιλήσουμε τώρα για έναν άλλο κύριο, τον Δοσίθεο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ο Δοσίθεος τι ήθελε να κάνει? Βρισκόμαστε τώρα στο 1672. Καλεί μία σύνοδο, όπου είχε σκοπό να κάνει δύο πράγματα. Ο πρώτος σκοπός ήταν μια και καλή να δώσει την επίσημη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας σχετικά με τους διαμαρτυρόμενους. Αυτό ήταν το ένα. Αλλά το δεύτερο πράγμα που ήθελε να κάνει σε αυτή τη σύνοδο είναι ενδιαφέρον. Γιατί είναι ενδιαφέρον? Διότι για την Ορθόδοξη Εκκλησία το γεγονός ότι ένας οικουμενικός πατριάρχης ήταν αποστάτης και αιρετικός δεν ήταν και το πιο όμορφο πράγμα. Οπότε, ο Δοσίθεος καλεί λοιπόν τη σύνοδο των Ιεροσολυμών το 1672, όπως είπα, για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή ήθελε να δώσει την επίσημη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας σχετικά με τους διαμαρτυρόμενους. Και το δεύτερο πράγμα που ήθελε να κάνει σε αυτή τη σύνοδο ήταν να μας πει ότι ο Κύριλλος Λούκαρης δεν ήταν καλβινιστής. Και ότι η ομολογία του Κύριλλου Λούκαρη δεν ήταν αληθινή. Ότι ήταν πλαστογραφία. Ότι ήταν μια προτεσταντική συνωμοσία. Και ότι ο Λούκαρης ποτέ δεν έγραψε αυτή την ομολογία και δεν ήταν αναμορφωμένος στη θεολογία του. Οπότε, αυτή η σύνοδος, πρώτον, δηλώνει ότι η ομολογία ήταν πλαστογραφία. Φυσικά, αυτό είναι πρόβλημα, διότι, πρώτον, η ομολογία του Λούκαρη κυκλοφορούσε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, στα ελληνικά, ενώ αυτός ήταν πατριάρχης. Και δεν υπόθηκε κάτι. Δεύτερον, έχουμε μία ομολογία του κύριου Λουκαρή με το δικό του χέρι, με την δικιά του υπογραφή. Και έχουν γίνει έρευνες, έχουν κοιτάξει να δούνε αν είναι όντως γνήσιο, και ναι, ήταν όντως γνήσιο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είπε όχι, δεν είναι πλαστογραφία, δεν είναι αληθινό. Λένε ότι οι φίλοι του που τον γνωρίζανε λένε ότι δεν ήταν καλβινιστής. Αν και έχουμε γράμματα και από φίλους του και από εχθρούς του που λένε ότι ήταν. Τι άλλο. Η Σύνοδος των Ιεροσολύμων είπε ότι ο ίδιος ο Λούκαρης αποκήρυξε την ομολογία. Ότι ο ίδιος είπε ότι δεν την είχε γράψει. Αλλά ήταν προφορικά. Οπότε έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν δεκαετίες αργότερα, που δεν τον γνώριζαν τον άνθρωπο, αλλά σου λένε, όχι, οι φίλοι του λένε ότι δεν ήταν αναμορφωμένος στη θεολογία του. Και τέλος, αυτό που κάνανε ήταν, φέρανε κάποια γραπτά, κάποιες δηλώσεις του Λούκαρη, οι οποίες ήταν αντιφατικές με την ομολογία του. Και λένε, να το, βλέπετε εδώ πέρα ότι αυτά εδώ έγραψε και είναι διαφορετικά από αυτά που λέει μέσα στην ομολογία του. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι δηλώσεις που μας δώσανε δεν μας λένε από πού είναι και πιο συγκεκριμένα δεν μας λένε από πότε είναι. Και από μένα μπορείτε να πάρετε μια δήλωση που είπα πριν από 20 χρόνια και να είναι διαφορετικά από αυτά που λέω τώρα. Κανένας δεν είπε ότι από πάντα ο κύριος ο Λούκαρης ήταν καλβινιστής. Αλλά έγινε σε κάποια φάση. Ωστόσο, όπως και να έχει, η Σύνοδος δηλώνει ότι ο Λούκαρης δεν έγραψε εκείνη την ομολογία και δεν ήταν καλβινιστής. Δεν μας απασχολούν τι λένε οι επιστολές του, δεν μας απασχολούν τι λένε οι επιστολές των άλλων, δεν μας απασχολούν οι υπογραφές, δεν μας απασχολούν οι άλλες συνόδοι του παρελθόντος που τον καταδίκασαν ως αιρετικό. Δεν ήταν αιρετικός. Δεν ήτανε. Επειδή έτσι δηλώνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι το δηλώνει. Δεν μας απασχολεί τι λέει η ιστορία. Μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία άμα θέλουμε. Έτσι δηλώνει η Σύνοδος. Και στη συνέχεια, ο Πατριάρχης, ο Δοσίθεος, τι έκανε.
Επειδή ο Λούκαρης είχε στην ομολογία του, ήταν η ομολογία Κύριλου Λούκαρη, όπου υπήρχαν 18 κεφάλαια, 18 δηλώσεις και μετά υπήρχαν 4 ερωτήσεις με απαντήσεις, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά με τις επίσημες θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οπότε κάνει την ομολογία του Δοσιθεού, Δοσιθέου μάλλον, και έχει 18 δηλώσεις, πάνω στις ίδιες 18 δηλώσεις του Κύριλλου, για να μας πει τι διδάσκει όντως η Ορθόδοξη Εκκλησία, και 4 ερωτήσεις, τις ίδιες 4 ερωτήσεις, πώς απαντάει κανονικά η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οπότε να δούμε λίγο ποια είναι η επίσημη διδασκαλία εδώ πέρα. Έχουμε την ομολογία Δοσιθέου, επίσης από το 1672. Όσον αφορά τη γραφή, όρος νούμερο 2, λέει: «Επομένως, η μαρτυρία της Καθολικής Εκκλησίας», όταν λέει Καθολικής Εκκλησίας, δεν εννοεί της Ρώμαιο Καθολικής Εκκλησίας, μιλάει για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά όταν λέει Καθολική εννοεί παγκόσμια, καθόλου, ωραία, ολόκληρη η Εκκλησία. Οπότε όταν βλέπετε Καθολική εδώ πέρα εννοεί Ορθόδοξη. «Επομένως, η μαρτυρία της Καθολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας πιστεύουμε ότι δεν είναι κατώτερης αυθεντίας σε σχέση με τη Θεία Γραφή». Το καταλάβαμε αυτό, έτσι. Αυτά που λέει η Εκκλησία δεν είναι κατώτερα από αυτά που λέει η Θεία Γραφή. Διότι αφού το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι ο δημιουργός και των δύο, είναι το ίδιο να διδάσκεται κάποιος από τη Γραφή και από την Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι αδύνατο για αυτήν την Εκκλησία να αμαρτήσει ή να εξαπατήσει ή να εξαπατηθεί. Αλλά όπως και η Θεία Γραφή έχει κύρος αιώνιο και ακλόνητο. Η Εκκλησία έχει εισάξια, εξουσία και αυθεντία με την Αγία Γραφή. Πάμε στην τρίτη δήλωση, που έχει να κάνει με τον προορισμό και την εκλογή. Γράφει η ομολογία του Δοσιθέου: «Αλλά το να πούμε, όπως κάνουν οι ρυπαροί αιρετικοί», ποιοι είναι οι ρυπαροί αιρετικοί, «αλλά το να πούμε όπως κάνουν οι ρυπαροί αιρετικοί και όπως περιέχεται στο κεφάλαιο στο οποίο απαντάμε, ότι ο Θεός όταν προόρισε ή καταδίκασε δεν απέβλεπε καθόλου στα έργα των προορισμένων ή των καταδικασμένων, ξέρουμε ότι είναι βλάσφημο και ανώσιο. Μη γέννητο εμείς, ενώ έχουμε τη λογική μας, να πιστέψουμε ή να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Και καταδικάζουμε εκείνους που λένε και σκέφτονται τέτοια πράγματα και τους θεωρούμε χειρότερους και από άπιστους». Οπότε, άμα πιστεύετε στον προορισμό και στην εκλογή, είστε χειρότεροι από άπιστους. Στην 13η δήλωση, σχετικά με την δικαίωση δια της πίστεως, μόνο, η Ορθόδοξη Εκκλησία γράφει: «Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται μόνο μέσω της πίστης, αλλά μέσω της πίστης που ενεργεί με αγάπη, δηλαδή μέσω της πίστης και των έργων. Αλλά το ότι η πίστη λειτουργεί ως το χέρι που αρπάζει τη δικαιοσύνη εν Χριστώ και εφαρμόζεται σε εμάς για τη σωτηρία, γνωρίζουμε ότι είναι μακριά από την ευσέβεια». Οπότε η ιδέα ότι εγώ μπορώ να πιστέψω στο Χριστό χωρίς να έχω κάτι να προσφέρω, χωρίς να έχω κάνει κάποιο καλό έργο, αλλά με το χέρι μου αρπάζω τη δικαιοσύνη του Χριστού δια της πίστεως και αυτό εφαρμόζεται σε μέσα σωτηρία, λένε αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Μακριά από την ευσέβεια αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν είναι χριστιανικά. Στο τέλος αυτών των δηλώσεων, σας ανέφερα πριν ότι υπήρχαν και 4 ερωτήσεις, έτσι, που είχε κάνει ο Λούκαρης και τώρα κάνει και ο Δοσίθεος. Η πρώτη από τις 4 ερωτήσεις ήταν αυτή εδώ. Πρέπει να διαβάζουν την Αγία Γραφή στην κοινή γλώσσα όλοι οι χριστιανοί. Αυτό το είχε ερωτήσει ο Λούκαρης στη δικιά του ομολογία και απάντησε σε αυτό, στο αν πρέπει να διαβάζουν όλοι οι χριστιανοί την Αγία Γραφή, στη δικιά τους γλώσσα, ήταν φυσικά και ναι. Ήταν μεγάλη απάντηση, αλλά σας δίνω τη σύνοψη, ότι ναι, πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Ποια ήταν η απάντηση σε αυτό από την ομολογία του Δοσιθέου? Πρέπει να διαβάζουν την Αγία Γραφή στην κοινή γλώσσα όλοι οι χριστιανοί? Απάντηση: όχι. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε εκεί πέρα,
αλλά συνεχίσουμε να διαβάζουμε. Όχι. Αφού ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη, γνωρίζουμε ότι χωρίς τις γραφές είναι αδύνατο να είμαστε ορθόδοξοι. Ωστόσο, δεν πρέπει οι γραφές να διαβάζονται από όλους, αλλά μόνο από εκείνους που με επιμέλεια έχουν ερευνήσει τα βάθη του πνεύματος και που γνωρίζουν με ποιο τρόπο πρέπει να ερευνούνται και να διδάσκονται και να διαβάζονται οι Θείες Γραφές. Αλλά εκείνοι που δεν είναι τόσο πειθαρχημένοι ή που δεν μπορούν να διακρίνουν ή που καταλαβαίνουν μόνο κυριολεκτικά ή που καταλαβαίνουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αντίθετο με την Ορθοδοξία αυτό που περιέχεται στις Γραφές, η Καθολική Εκκλησία, δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία, γνωρίζοντας τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί, απαγορεύει σε αυτούς να διαβάζουν τη Γραφή. Δεν είναι ενδιαφέρον ότι λέει αυτοί που καταλαβαίνουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αντίθετο με την Ορθοδοξία τη Γραφή, απαγορεύονται να διαβάζουν. Οπότε, αν εγώ διαβάσω τη Γραφή και δω κάτι που έρχεται αντίθετο με την Ορθοδοξία, μου λένε εσύ δεν επιτρέπεται να διαβάζεις. Κάτσε να το τελειώσουμε κιόλας, επειδή έχει άλλο λίγο. Βεβαίως, επιτρέπεται σε κάθε Ορθόδοξο να ακούει τις Γραφές, ώστε να πιστέψει με την καρδιά προς δικαιοσύνη και να ομολογήσει με το στόμα προς σωτηρία. Αλλά η ανάγνωση ορισμένων κειμένων των Γραφών και ειδικά της Παλαιάς Διαθήκης απαγορεύεται για αυτούς και άλλους παρόμοιους λόγους. Τι λοιπόν είναι η επίσημη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας σχετικά με τον Προτεσταντισμό και με τη μεταρρύθμιση? Όλοι οι χριστιανοί δεν πρέπει να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται μόνο δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Η Γραφή δεν είναι η ανώτατη αυθεντία μας και οι Προτεστάντες είναι αιρετικοί, βλάσφημοι, ανιέροι και χειρότεροι από τους άπιστους. Και κάποιος μπορεί να μου πει, Νίκο, αυτό ήταν πριν από 350 χρόνια. Μπορεί τα πράγματα να έχουν αλλάξει. Όχι, δεν έχουν αλλάξει. Το 2016, πόσο, 8 χρόνια. Το 2016 έγινε μια πανορθόδοξη σύνοδος στην Κρήτη, όπου μαζεύτηκαν όλα τα μεγάλα κεφάλια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Οικουμενικός Πατριάρχης και ένα σωρό άλλοι πατριάρχες, όπου επικυρώσανε και επιβεβαιώσανε το ποιες συνόδοι είναι θεόπνευστες. Ποιες συνόδοι είναι από τον Θεό και πρέπει να τους ακολουθάμε απόλυτα. Και ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Σύνοδος των Ιεροσολύμων το 1672 που παρήγαγε την ομολογία του Δοσιθέου, που καταδικάζει εμάς ως αιρετικούς και καταδικάζει το Σόλα Σκριπτούρα και το Σόλα Φίντε και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή είναι, ναι, η επίσημη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Νίκο, γιατί μας έκανες αυτό το μάθημα? Για να εκνευριστούμε περισσότερο με τους Ορθόδοξους? Όχι. Όχι. Καθόλου. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Να σας δώσω τρεις λόγους γιατί έπρεπε να κάνουμε αυτό το μάθημα. Πρώτον, επειδή αν και η ιστορία της Εκκλησίας δεν είναι η αυθεντία μας και η Γραφή και μόνο είναι η απόλυτη αυθεντία μας και η ανώτατη αυθεντία μας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία. Διότι πρέπει να ξέρουμε από πού προερχόμαστε και πρέπει να ξέρουμε πού οδεύουμε και πρέπει να ξέρουμε τις μάχες που έχουν υπάρξει και ότι οι μάχες που έχουμε σήμερα δεν είναι καινούργιες. Δεύτερον, ο λόγος που πρέπει να γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα είναι επειδή είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι η επίσημη θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι πολύ εύκολο να μου πει κάποιος, εγώ άκουσα εκείνο τον παπά που είπε αυτό. Εγώ άκουσα εκείνο τον ιερέα που είπε εκείνο. Άκουσα τον άλλο θεολόγο που είπε το άλλο. Άκουσα τον γείτονά μου που είπε το εκείνο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν με απασχολεί τι λέει ο καθένας. Το θέμα είναι τι λέει η επίσημη. Ποια είναι η επίσημη θεολογία της Εκκλησίας και η επίσημη θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι μέσα στις θεόπνευστες, σύμφωνα με αυτούς, θεόπνευστες συνόδους τους, από την οποία διαβάσαμε μία τώρα. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η επίσημη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και τρίτον, θα ηρεμήσω για να σας πω, τρίτον, γιατί είναι σημαντικό, διότι η μεταρρύθμιση δεν έχει τελειώσει.
Συνήθως όταν σκεφτόμαστε για μεταρρύθμιση, σκεφτόμαστε το 16ο αιώνα. Κάτι που έγινε στη Δύση, κάτι που έγινε από εκεί πέρα. Αλλά η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία συνεχίζει να διδάσκει τα ίδια πράγματα με τον 16ο αιώνα και η Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει και διδάσκει τα ίδια πράγματα με τον 16ο αιώνα. Έκατσα και κοίταξα τις στατιστικές για την Ελλάδα, τη θρησκεία στην Ελλάδα. Πάνω από το 90% δηλώνουν Ορθόδοξοι. Το υπόλοιπο 10% δηλώνει άθεο, μουσουλμάνοι, καθολικοί και ευαγγελικοί είναι το 0,3. 0,3 του πληθυσμού είναι ευαγγελικοί. Από αυτό το 0,3, ποιος ξέρει πόσοι από αυτούς έχουν σωστή θεολογία, ποιος ξέρει πόσοι από αυτούς είναι όντως σωσμένοι. Οπότε η μεταρρύθμιση δεν έχει τελειώσει και έχουμε πάρα πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.